Ιησούς, αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν δε φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Ώστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Διότι σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Ώστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μέσα μου μένει και εγώ μέσα σε αυτόν. Καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα. Και ώστις ούτω και ώστις με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος διε με. Αμήν. Μας προσκαλεί τώρα ο Κύριος. Σήμερα είναι μια μέρα πρόσκλησης. Μας προσκαλεί, λέγοντάς μας, έλθετε, ακούτε το, τα πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε. Πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Και αν μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, τότε θα βρείτε και ανάπαυση στην ψυχή σας. Αυτό είπε στη Σαμαρίτσα. Έλα σε μένα. Είσαι αμαρτωλή, είσαι κουρασμένη, κουβαλάς κάθε πρωί και μάλιστα μεσημέρι, όχι μαζί με τις άλλες γυναίκες, το άντλημα. Είσαι κουρασμένη, έλα σε μένα. Έλθετε προς με πάντες σηκωπιώντες και υπεφορτισμένοι. Και εγώ θα σας αναπαύσω. Και αν μάθεις από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και γίνεις κι εσύ, τότε θα βρεις ανάπαυση στην ψυχή σου. Μας προσκάλεσε σήμερα ο Κύριος. Και μας προσκαλεί τώρα και στην κλάση του Άρτου, λέγοντάς μας, όποιος τρώγει το σώμα του Χριστού και πίνει το αίμα του Χριστού, αυτός και μόνο αυτός έχει ζωή αιώνιον. Αυτόν και μόνον αυτόν εγώ θα τον αναστήσω. Αλλά να τρώγει αξίως και προς ευλογία. Όχι προς κατάκριση. Αξίως και προς ευλογία να τρώει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δηλαδή, ταπεινώθητε από την κρατεάν χείραν του Θεού. Και τότε θα σε υψώσω για να μπορείς πραγματικά να φας και να πιεις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ταπεινώσου. Για τους ταπεινούς δίνει χάρη. Μην πεις εγώ, αλλά να πεις αξίωσέ με Κύριε. Δεν μπορώ. Βοήθα με Κύριε. Σήμερα μας προσκαλεί, σε προσκαλεί αδερφέ μου. Πόσο χρόνο είσαι, 5, 10, 20, 80, 100, πόσο χρόνο είσαι. Είναι μια πρόσκληση προσωπική. Θα έρθεις σήμερα το βράδυ. Θα έλθεις σήμερα το βράδυ στα ύδατα τα ζώντα. Όχι να προσευχηθείς 5-10 λεπτά και να φύγεις. Δεν έχει σημασία αν θα είναι 5-10 ή 20. Θα έλθεις με δίψα στην ψυχή σου. Θα έρθεις να πιείς. Είδωρ ζών. Βοήθησέ με, Κύριέ μου. Βοήθησέ με, Χριστέ μου. Να έλθω και να έρχομαι. Και τότε θα πλημμυρίσει η καρδιά σου από τα ύδατα τα ζώντα και θα ξεχυλίζεις τη ζωή αιώνιων και των άλλων. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει καρπό καλό, καρπό πολύ και ο καρπός μεν. Θυμηθείτε, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Παν κλίμα το οποίο δεν φέρει καρπό, το κόβω και το πετάω απόξω. Το κόβω. Έρει αυτό, το ξεριζώνει.
και πάνε κλίμα που φέρνει καρπό, το καθαρίζει, το καθαίρει για να φέρει πλειότερο καρπό. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν είναι, θα έλθεις. Βοήθησέ με, Κυρία μου. Τι άλλο να πω. Βοήθησέ με, Κυρία μου. Θα έλθεις τώρα να φας και να πιείς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τότε θα έρθει ο Κύριος και θα κατοικήσει μέσα σου και εσύ μέσα σε Αυτόν. Γιατί όπως ο Πατέρας κάλεσε τον Χριστό, το ίδιο και ο Χριστός καλεί εσένα. Στα ύδατα τα ζώντα. Έλθετε πάντες οι διψώντες. Στα ύδατα τα ζώντα. Βάλε δίψα στην καρδιά μου, σε παρακαλώ, Κύριε. Βάλε αληθινή δίψα στην καρδιά μας, σε όλους μας. Βάλε τη δίψα στη δική σου. Τώρα σε ετοιμαστού μας, προσευχόμαστε για να συμμετάσχουμε προς ευλογία και όχι προς κατάκριση την ώρα αυτή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ας έρθουν και οι πρεσβύτεροι, σας παρακαλώ.